όσον αφορά το μουσικό σχολείο, κύριε Δήμαρχε, πείτε μας ποια είναι η θέση της του Δήμαρχου. Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να λέω ότι θέλω από τη στιγμή που κάποιος βγήκε εντός αγωγικών να με εγκαλέσει τάχα μου, ότι κάτι λάθος κάναμε εμείς και δεν έγινε το μουσικό σχολείο. Υπάρχουν πολλές παροιμίες. Δεν θα πω φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Δεν θα πω εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήρανε και το γαϊδούρι. Δεν θα πω και άλλες τέτοιες παροιμίες. Αλλά θα πω μόνο ένα πράγμα. Αν κάποιος δεν μπορεί να δουλέψει, αν κάποιος δεν μπορεί να εργαστεί, του φταίνει άλλοι. Αν μια ομάδα χάνει, τη στέει ο διαιτητής. Αν κάποιος έχει προβλήματα, πάντα οι άλλοι του φταίνε, αλλά δεν φταίει ο ίδιος. Τι βγήκα και είπα εγώ μερικές μέρες πριν? Βγήκα και είπα λοιπόν ότι για το δρόμο του Κάστρου, τον οποίο τον είχε υποσχεθεί ως μοναδικό έργο, ένα έργο, τώρα μιλάμε για 300.000 ευρώ, έτσι, δεν μιλάμε για κανένα έργο εκατομμυρίων, δεν μιλάμε για το παραλιακό μέτωπο το οποίο ο δρόμος Τιμένιο Μήλους βρύθη από λακκούδες και από, από τη θάλασσα, η οποία κατατρώει το δρόμο και δεν έχει γίνει το παραμικρό, ούτε για τις συνδετήριες οδούς ανάμεσα στα χωριά τα οποία ανήκουν στην περιφέρεια, ούτε για φωτισμούς ανάμεσα σε χωριά. Δεν έχω πει τέτοια πράγματα, έτσι. Αυτά είναι άλλα, τα οποία θα τα πούμε άλλη ώρα και άλλη στιγμή. Ρώτησα λοιπόν, 3 χρόνια, λεβέντες, πέστε μου τι έχετε κάνει από την περιφέρεια για το Δήμο Άργους Μυκηνών. Και τότε λοιπόν, προφανώς ο κύριος Μαλτέζος, υποκινούμενος από τον Περιφερειάρχη, λέω, δεν ξέρω, μπορεί και να το κάνει και μόνος του, αλλά θα έπρεπε να βγει ο Περιφερειάρχης και να απαντήσει. Λοιπόν, ο οποίος βγήκε και επειδή ήταν αντιπεριφερειάρχης τόσα χρόνια και τον έπαιρνα τηλέφωνο και του έλεγα τι γίνεται, πώς δεν θα γίνει αυτό Γιάννη, πότε θα γίνει, με την οικειότητα που είχα με έναν άνθρωπο που εγώ τον είχα κάνει πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τα 2 πρώτα χρόνια, από το 2011 δηλαδή μέχρι το 2013. Με αυτή την οικειότητα. Πιστεύοντας λοιπόν ότι και ο ίδιος αισθάνεται το ίδιο πράγμα για έναν άνθρωπο που είχε κατέβει στο παρελθόν ο Γιάννης σε εκλογές με άλλους και δεν είχε εκλεγεί. Κατέβηκε μαζί μου, εξελέγει και βεβαίως τη μυτική θέση του Προέδρου, η οποία θέση αυτή είναι αμέσως μετά το Δήμαρχο. Δεν θα θυμηθώ ότι 2 μήνες πριν να λήξει η θητεία μας παραιτήθηκε για να πάει, λέει, στα εκλογικά τμήματα και να κάνει το δικηγόρο εκεί και να πάρει την αντιμιστία. Αυτό ήταν ως δικαιολογία, ότι παραιτήθηκε. Δεν με πειράζει, το 2014 εμείς, παρόλο το ότι λείπαν 10, πήραμε 62%. Όσον αφορά για το Βρώμικο 19, το οποίο, και βεβαίως θα έρθω και σε αυτό που λέμε για το μουσικό σχολείο, αλλά θέλω να κάνω έτσι μια αναφορά. Όσον αφορά το Βρώμικο 19, όπου οι πρόεδροι των κοινοτήτων δεν ήταν στο ενιαίο ψηφοδέλτιο με το Δήμαρχο, έτσι ώστε να παίρνει ο Δήμαρχος τις ψήφους των κοινοταρχών, παρόλα αυτά όμως, εμείς πήραμε ένα τεράστιο ποσοστό, ήμασταν στους 30 Δήμους, τους μεγαλύτερους, πάνω από 40.000 κατοίκους, οι οποίοι πήρανε εκλογές από την πρώτη Κυριακή με μεγάλα ποσοστά. Και έρχομαι λοιπόν και αναρωτιέμαι, αυτός ο λαός που ψηφίζει εμάς, αυτός ο ίδιος λαός ψηφίζει την περιφέρεια, αυτός ο ίδιος λαός ψηφίζει τους βουλευτές, δεν πρέπει να ρωτήσει ο Δήμαρχος για τη συνέργεια ανάμεσα στην περιφέρεια, στο Δήμο και στη Βουλή? Όταν εγκαλώ λοιπόν τον βουλευτή, μου κρατάει μούτρα, γιατί του λέω φύγαν όλες οι υπηρεσίες από τη μεγαλύτερη πόλη και αυτός δεν μίλησε ποτέ. Όταν εγκαλώ το Γιάννη, γιατί δεν έγινε 2 χρόνια, ήταν αντιπεριφερειάρχης, ο δρόμος στο Κάστρο, το οποίο μου το είχε υποσχεθεί ο Νίκας, βγαίνει να μου πει τι έγινε με το μουσικό σχολείο. Λοιπόν, την απάντηση σας την έδωσε ο Τατούλης. Δεν θα σας τη δώσω εγώ. Την απάντηση σας την έδωσε ο Τατούλης. Θέλετε να σας πω τι έγραψε ο Τατούλης για σας, ωραία καλόπαιδα? Ακούστε λοιπόν. Σε ό,τι αφορά το μουσικό σχολείο Αργολίδα στο χωριό Προσύνη, σε συνεχή συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, προγραμματίσαμε και σχεδιάσαμε τη δική μας Δημοτική Αρχή την ένταξη του έργου προϋπολογισμού 4 εκατομμύρια ευρώ που αφορούσε την προσθήκη νέου κτηρίου στο υφιστάμενο σχολικό συγκρότημα. Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο κύριος Νίκας ήταν υποχρεωμένος διοικητικά να υπογράψει την ένταξη του συγκεκριμένου έργου, αφού υπήρξε ανοιχτή πρόσκληση και ο Δήμος Άργους Μυκηνών είχε υποβάλει σχετικό φάκελο έργου προς αξιολόγηση και ένταξη. Το μόνο που έκανε δηλαδή ο Νίκας 33 μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του κύριε Γιάννη και τη δική σας, ήταν η υποχρέωσή του να υπογράψει τη συγκεκριμένη διοικητική πράξη. Δυστυχώς στη συνέχεια η αδιαφορία και η ανικανότητα του αντιπεριφερειάρχη, δηλαδή δική σας, έτσι, και η έλλειψη γνώσης και ενδιαφέροντος από τον κύριο Νίκα, οδήγησε το έργο στα βράχια. Τατούλης τα λέει αυτά, τα λέω εγώ. Η ανεπάρκεια πρωτοβουλειών και η παντελής έλλειψη ενδιαφέροντος
και διάθεση συνεργασίας εκ μέρους του κυρίου Μαλτέζου και της Περιφερειακής Αρχής Νίκα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κινήθηκαν εκδικητικά απέναντι στους αργολιδείς πολίτες. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό και δεν τον στερνίζομαι. Αλλά τα γράφει ο Τατούλης αυτά, ο κύριος Τατούλης. Η μεθόδευση αυτή οδήγησε με την υπαριθμόν 72.972 κάθετος 2 Τρίτου του 22 απόφαση, όπου δηλαδή στις 2 Μαρτίου του 22 με απόφαση όπου με υπογραφή Παναγιώτη Νίκα απεντάσσεται το συγκεκριμένο έργο και στερούνται οι μαθητές της Αργολίδας την παροχή υψηλού επίπεδου ποιότητας υπηρεσιών και γνώσεων που είναι απαραίτητο στο συγκεκριμένο τομέα. Αντί λοιπόν ο κύριος Μαλτέζος και ο κύριος Νίκας να κάνουν την αυτοκριτική τους ως κύριοι υπεύθυνοι για τη μη ολοκλήρωση του έργου, επιστρατεύουν τη γνωστή μέθοδο της προπαγάνδας για να αποκρύψουν τις ευθύνες τους και να τις επιρρύψουν σε άλλους. Λένε για μια ακόμη φορά ψέματα. Οι πολίτες όμως γνωρίζουν ότι η αρχή Καμπόσου, η δημοτική αρχή Καμπόσου, έχει κάνει δύο μεγάλα σχολεία. Ένα στο Νίναχο, το οποίο είναι κεντροβαρές σχολείο, παίρνει όλα τα παιδιά της περιοχής. Άλλο ένα ίδιο στο Κουτσοπόδι και ετοιμαζόμασταν να κάνουμε και το μουσικό σχολείο. Προσέξτε, το μουσικό σχολείο λειτουργεί. Το μουσικό σχολείο λειτουργεί όταν εμείς ως Δήμος, στα κτίρια που είχαν χαρίσει εκεί και εκεί λειτουργούσε, από δωρεές ένα γυμνάσιο και ένα δημοτικό. Εξατάξιο γυμνάσιο, εξατάξιο δημοτικό στην Προσύμνη. Αυτά επιστράτευσαν τα σχολεία χωρίς να κάνουν καμία αλλαγή. Την αλλαγή την κάναμε εμείς ως Δημοτική Αρχή που πήγαμε και ρίξαμε 250.000 ευρώ από εκείνα τα λιγοστά που έχουμε ως Δήμοι μέσα στα όλα τα χρόνια αυτά, πανδημίες, κλειστές τράπεζες, υποχρηματοδοτήσεις, μνημόνια, 250 χιλιάρικα για να στυλώσουμε ένα σχολείο, να το αναστυλώσουμε, να το κάνουμε όπως πρέπει και να έρχονται και τα παιδιά του Ναυπλίου, να έρχονται και τα παιδιά των άλλων περιοχών, γιατί μουσικό σχολείο δεν είναι μουσικό σχολείο Άργους, είναι μουσικό σχολείο Αργολίδας. Έτσι. Και όταν λοιπόν ζητήσαμε να κάνουμε αυτό το μουσικό σχολείο, την επέκταση του μουσικού σχολείου, τότε έπεσε ο ουρανός να τους πλακώσει. Ακούστε. Θα κριθείτε. Θα κριθώ κι εγώ. Όλοι κρινόμαστε. Εγώ κρίθηκα 3 φορές από το λαό αυτόν. Και αυτός ο λαός μου έχει δώσει κουράγιο να περπατάω, γιατί όταν το βρώμικο 19, το ψέμα, ο βόρβορος, η λάσπη έπεφτε με τον τόνο επάνω μου, εκείνοι που την επεξεργάζονταν όλη αυτή την ιστορία, βυθίστηκαν 27% το μεγαλύτερο νούμερο που πήρανε. Και εμείς ήμασταν στο 57%. Αυτά τα λέω γιατί δεν χτυπιέται η Δημοτική Αρχή Καμπόσου με ψέματα, με λάσπη και με όνειρα που κάνουν κάποιοι να καθέξουν θέση δημάρχου, όταν τα προσόντα τους δεν φτάνουν ούτε για να κάνουν τον αντιδήμαρχο ή τον αντιπεριφερειάρχη. Ο αντιδήμαρχος παράγει πολύ περισσότερο έργο από μερικούς ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ονειροβατούν. Δουλέψτε, δουλέψτε, σε 365 μέρες και κάτι ψηλά θα κριθείτε, όπως θα κριθώ κι εγώ. Τα 3 χρόνια πέρασαν. Δεν υπάρχει δεν είδα, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Μας μιλήσατε για το δρόμο ο οποίος θα συνδέει Δερβενάκια εκκλησιαστικά. Το 23 τελειώνει αυτό το πρόγραμμα. Κάνατε φανφάρες. Θα τα ανοίξω το στόμα μου. Βλέπετε ότι κάνω υπομονή και δεν μιλάω. Θέλω να έχω καλές σχέσεις με την περιφέρεια. Όχι με εσάς, κύριε Γιάννη. Με εσάς, κύριε Γιάννη, κατάλαβα και το ποιόν σας μετά από αυτά που δηλώσατε, κατάλαβα και τις διαθέσεις σας. Όταν πηγαίνατε το 19 στην Αθήνα και ζητάγατε από τη Νέα Δημοκρατία να σας δώσει το χρήσμα του Δημάρχου του Άργους. Αυτά τα πράγματα ήταν απαράδεκτα σε έναν άνθρωπο που σας είχε τιμήσει και ο οποίος τιμάται από την παράταξη την οποία υπηρετεί. Και αφήστε τα υπόλοιπα που λέτε και εκείνα τα οποία επεξεργάζεστε. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Ξέρετε ότι με όλους τους υπουργούς μιλάω, εγκαίνια στο κολυμβητήριο κάναμε. Και ήρθανε 5 υπουργοί και άλλοι που δεν μπόρεσαν να έρθουν στέλναν μηνύματα στην οθόνη, τα οποία δεν έστειλα εγώ να τα καταγράψουν. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτοί που δουλεύουν, αυτοί που πραγματικά κάνουν τη δουλειά τους, έχουν φίλους και υπουργούς και υφυπουργούς. Αυτοί που είναι τεμπέληδες δεν έχουν κανέναν.